ο Λέιζας προσπαθεί να περάσει ανάμεσα σε δύο, είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα τα καταφέρει. Θα ξανακερδίσουν όμως την Ομόνια με τον Έζρα που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να κερδίσει χώρο. Θα πλασάρει πρώτη. Πολύ καλή στιγμή για την Ομόνια στο τρίτο λεπτό με τον Ισραηλινό που είναι γνωστό ότι είναι πολύ γρήγορος. Είναι εκρηκτικός παίκτης. Κόρνερ με τον Διάκο πίσω από την μπάλα. Η εκτέλεση. Ο Βεσελόφσκι βγήκε. Δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα. Η φάση για την Ομόνια. Πράσινη φανέλα, κόκκινη ήταν για την ακρίβεια κόντρα στην Δόξα. Ο Έζρα πάσα για τον Τιάκο, θέλει να τελειώσει τη φάση, θα δοκιμάσει το σούτι, μπάλα λίγο έξω. Πήγε να πληγώσει την προηγούμενη του ομάδα στο 12ο λεπτό ο Τιάκο Φερέιρα. Αυτή η τελική προσπάθεια στο 12ο λεπτό από καλό σημείο. Έχει επιλογή στον άξονα τον Νουρ που θα κάνει λάθος. Από μακριά ο Ντάρμπισαρ βλέπει τον Βεζελόφσκι εκτός εστίας. Δεν θα πάει εντός στόχου αυτό το σούτ, αλλά είναι μία φάση που δείχνει το ένστικτο ενός επιθετικού. Πήγε να κάνει λάθος ο Λαμπότ, αλλά κατάφερε και κράτησε την κατοχή της μπάλας και ανεβαίνει η Ασαλαμίνα με τον Κορέα από την αριστερή πλευρά. Η σέντρα που βγαίνει, το κατέβασμα από τον Νουρ, πήγε να διώξει και τα κατάφερε, έστω και όχι όσο καλά θα ήθελε ο Λάγκ. Σέντρα που βγαίνει από τον Κορέα, κεφαλιά από τον Kingsley, σε μια μονομαχία στη μεγάλη περιοχή με τον Λάγκ. Ζητάει κάτι περισσότερο από τον διαιτητή σε αυτή τη φάση ο Kingsley. Είναι φάση στο 15 για δύο φορές. Εδώ είναι η φάση. Τελική προσπάθεια από τον Kingsley στη σέντρα του Κορέα. Είναι μια δυνατή μονομαχία. Είναι από αυτές νομίζω τις φάσεις που κλέβει ο Jordi Gómez. Καθαρή πάσα για τον Ποντεάκ. Από την δεξιά πλευρά ο Γάλλος κρατάει, περιμένει. Θα κάνει μια σέντρα. Θα χτυπήσει στο χέρι. Όμως ο Σωτηρίου είναι κοντά και έκανε νόημα ότι είδε τη φάση και ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Εδώ και πάλι η σέντρα, το χέρι είναι κοντά στο σώμα, δεν υπάρχει κάτι. Ο Ρέινολτς έχει το χέρι του κοντά, είναι σε φυσιολογική θέση. Πήγε να το μαζέψει, πήγε να το βάλει και πίσω από την πλάτη για να μην χτυπήσει το χέρι του. Χτύπησε, αλλά σωστός κατά την άποψή μου τουλάχιστον ο Λούκας Σωτηρίου. Κωστή κρατάει στον Σίμψον, εντός περιοχής ο Σίμψον θα σηκώσει την μπάλα, ο Νουρ την κεφαλιά, η μπάλα πολύ άστοχο το τελείωμα από τον Νουρ, αλλά από καλό σημείο. Θα δούμε τον Έζρα, κάνει κατά μέτωπο επίθεση δίπλα στον Τιάκο, ανέβασμα από τον Μαυρία από τη δεξιά πλευρά, ανεβαίνει καλά η Ομόνια με τον Μαυρία στο αριστερό του πόδι, με πάσα στον Ποντιάκ, Τακουνάκι, φοβερό γκολ για την Ομόνια στο 24, με τον Μαυρία να σκοράρει και να κάνει το 1-0 στο 24ο λεπτό, ένα πραγματικά πανέμορφο γκολ από τον Μαυρία με την πολύ μεγάλη συνεισφορά του Ποντιάκ που θα πάρει την ασίστ και μια εντυπωσιακή ασίστ με Τακουνάκι στο 24. Το 1-0 για την Ομόνια χρειαζόταν μια τέτοια στιγμή για να ανοίξει το σκορ. Κάτι ιδιαίτερο, κάτι που να έχει μέσα μια ποδοσφαιρική μαγεία για να ανοίξει το σκορ. Με τη Νέα Σαλαμίνα που με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς κρατούσε μέχρι τώρα με σχετική άνεση. Κάτι τέτοιο χρειαζόταν. Στο 24 έρχεται το γκολ από τον Μαυρία. Θα το ξαναδούμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο γκολ. Καλή ανάπτυξη για την Ομόνια. Βλέπουμε εδώ πώς ξεκινάει. Από τον Έζρα στον Τιάκο στον Μαυρία, η προσποίηση του Ελαδίτη, η πάσα, το Τακουνάκι αμέσως μετά, είναι πραγματικά πανέμορφο, ομαδικό γκολ. Τέσσερις παίκτες σε αυτή τη φάση αντάλλαξαν τις πάσεις και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό στο τέλος. 1-0 η Ομόνια ανοίγει το σκορ με τον Χάρη Μαυρία στο 24ο λεπτό. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές γιατί είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Φανταστικό γκολ από τον Μαυρία, τον συνδυασμό, τον ομαδικό περισσότερο. Η σέντρα στο πρώτο δοκάρι, η άμυνα βγαίνει. Το σουτ που γίνεται από τον Πετεάκ, θα μαζέψει ο Βεζελόφσκι. Άλλαξε πορεία η μπάλα, αλλά πρόλαβε ο Σλοβάκος να προσαρμοστεί στη φάση και να κάνει μια σπουδαία επέμβαση. Εικόνα του, αλλά και πολύ σημαντικό στο ότι έβγαλε η Ομόνια αυτή την ομαδική δουλειά τόσο γρήγορα στην σεζόν. Σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική, Jordi Gómez στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! 2-0 με το Derbyshire. Στο πρώτο δοκάρι ο Άγγλος θα πάρει την κεφαλιά και θα κάνει το 2-0. Πολύ νωρίς στο 32 ή πολύ νωρίς σε σχέση με το 1-0, 8 λεπτά αργότερα. 2-0, Matt Derbyshire. Σκοράρει και σε αυτόν τον αγώνα. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράρει ο Άγγλος. Ομόνια 2, Σαλαμίνα 0. Matt Derbyshire
ξαναβρίσκει από ό,τι φαίνεται τον καλό του εαυτό. Πέρσι ήταν η χειρότερη του χρονιά στην Κύπρο. Όσα γκολ πέτυχε πέρσι ο Ντάρμπι Σάιρ τα είχε πετύχει στις πρώτες δύο αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα. 2-0 με την Ομόνια να εκμεταλλεύεται και και στη μένη φάση και σε αυτόν τον αγώνα, όπως έκανε και στον πρώτο αγώνα σκοράροντας από φάουλ. Θα το κάνει με τον Ζόρτι Γκόμεθ αυτή τη φορά να έχει την ασίστ, όπως είχε ασίστ και στον πρώτο αγώνα ο Γκόμεθ. 2 ασίστ για τον Ζόρτι Γκόμεθ, 2 γκολ για τον Ματ Ντάρμπι Σάιρ, 1 γκολ, 1 ασίστ για τον Μποτεάκ. Οι άνθρωποι, οι παίχτες της Ομόνιας που μέχρι τώρα γράφουν στα στατιστικά της Ομόνιας. Δούλεψαν αυτό το πλάνο για τη διάρκεια της. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Ο Μποτεάκ μπαίνει σε μεγάλη περιοχή. Μποτεάκ έχει δίπλα επιλογή τον Ντάρμπι Σάιρ. Πιο πίσω στον Γκόμεθ. Πλασέ. Πάρα πολύ άστοχος ο Ισπανός. Από εξαιρετικά καλό σημείο στο αριστερό του ήρθε η μπάλα. Για τη Σαλαμίνα. Αλλά πρώτο δείγμα είναι πραγματικά πολύ, πολύ ευχαριστή. Είναι πολύ νωρίς, αλλά εδώ πάει να απειλήσει για ένα τρίτο γκολ η Ομόνια. Γίνεται λάθος. Ο Ντάρμπι Σάιρ με το ανάποδο προσπάθησε να τελειώσει τη φάση. Δεν θα βρει στόχο ο Άγγλος. Kingsley ως επιλογές πιο μπροστά και δίπλα τον Μαριάνοβιτς λίγο πιο σίγουρη επιλογή. Ρέινολτς λάθος από τον Ρέινολτς. Ακόμα ένα λάθος στην ανάπτυξη για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Έσρα που είναι πάρα πολύ γρήγορο. Συγκλίνει, κερδίζει τις κόντρες. Πάει να βγάλει πάσα και πάλι στον Τιάγκο. Κόρνερ από το μπέρδεμα στην άμυνα της Νέας Σαλαμίνας. Το αυτογκολ δεν ήταν μακριά. Τον Βίτορ Γκόμες, Μποτεάκ θα δοκιμάσει το σούτ, δοκάρει και έξω. Δοκάρει στο 43 από το σούτ του Γάλλου. Δυνατό σχεδόν το τέλειο σούτ για να έρθει το 3-0. Στο δοκάρι μπάλα και έξω. Ακόμα μια καλή στιγμή για την Ομόνια που έχει σκοράρει 2 φορές και έχει ακόμα 2-3 καλές στιγμές. Αυτό είναι δοκάρι από τον Μποτεάκ. Στο 43 είμαστε πλουσόρτη. Γκόμεθ πίσω από την μπάλα. Περιμένουν επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά θα μαζέψει ο Βεζελόφσκι. Πάθεια πάνω του. Εκτέλεση από τον Μαριάνοβιτς. Ο Ζόχος στη γωνία. Πολύ μεγάλη φάση για τη Σαλαμίνα. Στο 52 σπουδαία επέμβαση από τον Ζόχο. Πρώτο αγώνα ήταν όλη αλλαγμένη άμυνα και ο τερματοφύλακας σε σχέση με πέρσι. Κράτησε το 0 η Ομόνια στον πρώτο αγώνα. Αν το κάνει και σε αυτόν τον αγώνα, θα πάρει την νίκη. Ακόμα και αν δεχτεί έναν γκολ. Τουλάχιστον όπως είναι τα δεδομένα αυτή την ώρα. Ο Ντάρμπι Σάιρ βάζει μπάλα μπροστά. Έτοιμο για το σούτ. Έχει τον Λαμπότ κοντά του. Ντάρμπι Σάιρ κρατιέται στα πόδια του. Θα γυρίσει. Ο Βεσελόφσκι θα μαζέψει. Το πάλεψε ο Άγγλος. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που δείχνει το πώς περίπου θα κινηθεί η αναμέτρηση με το 2-0 στο σκορ. Για την ώρα δεν του ευχηβεί. Κυκλοφορεί την μπάλα η Ομόνια. Θέλει να σπάσει και λίγο το ρυθμό γιατί βγήκε πολλές φορές επικίνδυνη η Σαλαμίνα. Ποτέ κάθετη πάσα για τον Ντάρμπι Σάιρ. Κοντά στον Βεσελόφσκι, κάτω η σημαία. Η πτώση από τον Ζόρτι Γκόμεθ, νομίζω. 67, για να δούμε εδώ. Η κάθετη πάσα. Δεν υπάρχει offside. Στην πρώτη από τον Ποτέακ στον Ντάρμπι Σάιρ. Βγήκε ο Βεσελόφσκι, έκλεισε το οπτικό πεδίο στον Ντάρμπι Σάιρ. Η μπάλα έφτασε στον Ζόρτι Γκόμεθ. Είναι εύκολη πτώση νομίζω από τον. Καταρώ. Είναι όχι, εύκολη, όχι, τίποτα, είναι τίποτα, εύκολη τίποτα. Πτώση. Όπως πήγε τον μέσα, πήγαν κουρασμένος, λέει, άντε να σε κουραστώ λίγο. Δεν υπάρχει κάτι. Για να δούμε τον Ελουτού για την Σαλαμίνα στο 69 της αναμέτρησης με πάσα για τον Τισδέλ. Στριφογυρίζει, θα δοκιμάσει το σούτ, η μπάλα θα περάσει έξω. Κοντά στο δοκάρι με τον Ουζόχο πάντως να έχει καλύψει την γωνία του. Θέση του Χριστοφή. Υπάρχει λάθος. Στην κάρτα κλέβουν τη Ομόνια ο Μίκου στη μεγάλη περιοχή. Δεν αναφέρει την μπάλα στο δεξί. Δεν μπορεί να ξεμαρκαριστεί για να τελειώσει τη φάση. Ο Λέτζιαξ που κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τα κουνάκι θα περάσει το σούτ από τον Χριστοφή. Η πρώτη του επαφή με την μπάλα είναι αυτό το σούτ. Για τον Χριστοφή που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο πριν από δευτερόλεπτα. Θα είναι σίγουρα πολύ μεγάλη πολυτέλεια για την Ομόνια κάτι τέτοιο. Νουρ. Θέλει να περάσει πάσα για τον Kingsley από καλό σημείο. Θα τελειώσει τη φάση. Κόρνερ. Χτύπησε η μπάλα στον Λούφτνερ. Μαωρίσιο παίρνει την μπάλα στο δεξί. Ο Νούρι, με συγχωρείτε, θα κάνει το σούτ. Ο Λούφτνερ θα διώξει. Σιαθάς θα κάνει την σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Κοντά στον γκολ η Νέα Σαλαμίνα. Δίπλα στο δοκάρι αυτή η κεφαλιά από τον Μαωρίσιο. Kingsley περιμένει την μπάλα, θα την πάρει. Kingsley. Δίπλα στον Τισδέλ, θα δοκιμάσει με το αριστερό, ο Ζόχος σε κόρνερ, δυνατό σουτ. Στο 88 το κόρνερ για την Νέα Σαλαμίνα, Μαριάνοβιτς. Στο πρώτο δοκάρι, εύκολη δουλειά για τον Μαυρία, το γέμισμα, θα περάσει μπάλα στην αγκαλιά του Ζόχο. 4 λεπτά θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων,
και έχει ξεκινήσει να μετράει το τετράλεπτο. Ο Τσονής περιμένει ακόμα να βγει η μπάλα εκτός για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ποτιάκ θα κερδίσει, δεν υπάρχει φάουλ. Κερδίζει ο Γάλλος. Προϋπόθεση για την Ομόνοια για τρίτο γκολ. Ποτιάκ θα ανοίξει το παιχνίδι για τον Χριστοφή. Εντός περιοχής Χριστοφή θα δοκιμάσει ο Βεσελόφσκι με διπλή προσπάθεια. Κλέψιμο από τον Ποτιάκ που τα κάνει όλα πραγματικά. Για να δούμε ο Μαριάνοβιτς αν μπορεί να πετύχει ένα γκολ και να ξαναβάλει για λίγο την Νέα Σαλαμίνα στο παιχνίδι. Τη Στέρ στην περιοχή θα κάνει τον πλασέ, η μπάλα έξω, κοντά στο δοκάρι. Καλή φάση για τη Σαλαμίνα στο 94, στην πιθανότατα τελευταία προσπάθεια για γκολ σε αυτή την αναμέτρηση.